Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Μια Ελλάδα όμορφη και σε καιρό πανδημίας. Μια φιλόξενη Θεσσαλονίκη όμορφη και σε καιρό πανδημίας και σε κάθε σημείο. Είδαμε ότι ο Διογέννη Δασκάλου πάνω στο Λευκό Πύργο. Είσαι ανέβει ποτέ εκεί πέρα. Δεν έχω ανέβει ποτέ. Έτσι, τόσα χρόνια Θεσσαλονίκη. Φανταστικές εικόνες. Χρόνια πολλά για να πέσουν λίγο ήχοι από τα κλαρίνα που ακούσαμε στα μπαλκόνια και στα ράτσε ήταν αυτή. Η πολύ ωραία μουσική και οι καταπληκτικές εικόνες. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος, ανοίγουμε τις καρδιές μας, χαμογελάμε και λέμε πάμε να τη βγάλουμε όλοι μαζί, να μετρηθούμε και να είμαστε εκεί μετά από λίγο καιρό. Άρα και πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτό, οι σκέψεις... Θέλουμε και τη δική σας εκτίμηση. Ναι. Για έτσι, να... Άντε θα έχει μια σύσκεψη στο Μαξίμου επ' αυτού, με τέσσερις ημερομηνίες να είναι στο τραπέζι. Αλλά θέλουμε να το απαντήσετε. Να κάνετε την εκτίμηση εσείς. Ναι, πειθαρχήσαμε το τριήμερο. Τώρα εκτίμηση, Γιώργο, φίλοι τηλεθεατές. Επιθυμία. Προσδοκία. Έχει, τι σημασία έχει. Πότε πιστεύετε λοιπόν θα αρχίσει η σταδιακή άρση των μέτρων? Αρχές Μαΐου, μέσα Μαΐου ή τον Ιούνιο? TVOpen.gr, κάθετος vote, είναι μια δημοσκόπηση χρήσιμη και για τις αρχές. Έτσι, δεν κοστίζει τίποτα, απολύτως, έτσι, να το λέμε αυτό. Αξίζει να κατεβάσετε και την εφαρμογή του όποιου στο κινητό σας, είναι πάρα πολύ γρήγορη. Αδέρφια, κυρίες, κύριοι, ό,τι, αγαπητά μας παιδιά, ό,τι κάναμε το προηγούμενο τριήμερο θα φανεί σε δύο εβδομάδες. Ενδεχομένως να επηρεάσει. Καλά πήγαμε όμως, εντάξει. Ναι, νομίζω ότι πειθάρχησα. Δηλαδή, κάποιες λίγες εξαιρέσεις, εντάξει. Τώρα ξέστε, ήταν... Γιώργο, είναι ώρες που φοβάμαι τις λέξεις. Δηλαδή, πειθάρχησαν, είναι λίγο περίεργο. Φιλοτιμήθηκα να πω έτσι. Δηλαδή, εντάξει, κάναμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Η πλειονότητα των φίλων, της παρέας μας δηλαδή, ακολούθησε τα μέτρα περιορισμού.